Οι επισκέπτες του Μουσείου Γκαλερία della Accademia στη Φλωρεντία της Ιταλίας σχηματίζουν ουρές για να θαυμάσουν το άγαλμα του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου, ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πολλοί από τους επισκέπτες δεν κρύβουν την έκπληξή τους για τη διαμάχη που ξέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από αυτό το αριστούργημα της αναγέννησης και το αν αποτελεί έργο πορνογραφίας. Είναι τόσο παράξενο που η εικόνα της αναγέννησης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πορνογραφική. Πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ γυμνού και πορνογραφίας. Δεν είναι το ίδιο. Διευθύντρια σχολείου στη Φλόριντα αναγκάστηκε σε παρέτηση μετά από διαμαρτυρίες τριών γονέων για τις φωτογραφίες του αγάλματος του Δαβίδ που είδαν τα παιδιά στο πλαίσιο μαθήματος για την αναγεννησιακή τέχνη. Λυπάμαι απίστευτα για τα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να το δουν από τη σκοπιά της διευθύντριας. Νομίζω ότι είναι απλά λυπηρό και χαίρομαι που δεν ζω εκεί. Στην πραγματικότητα μόλις διάβασα για αυτό το θέμα. Το άγαλμα είναι μέρος της ιστορίας. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το πει κάποιος πορνό ή ότι είναι πορνογραφικό. Το σχολείο της Φλόριντα, όπου απομακρύνθηκε η διευθύντρια, είναι δημόσιο, ωστόσο λειτουργεί υπό τη διοίκηση ενός συντηρητικού διοικητικού συμβουλίου κοντά στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων.